σελής 10. Έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη και κατέβει ο Άβραμ εις την Αίγυπτον για να παρικήσει εκεί, διότι η πείνα ήτο βαρία εν τη γη. Και ότε πλησίαζε να εισέρθει στην Αίγυπτο, είπε προς Σάρα τη γυναίκα αυτού: «Ιδού γνωρίζω ότι είσαι η γυνή ευηδής. Θέλει η συμβή λοιπόν, ώστε καθώς σε είδωση η Αιγύπτιοι θέλουσι πει, γυνή αυτού είναι αυτή, και θέλουσι φωνεύσει εμέ, σε δε θέλουσι φυλάξει ζώσαν. Είτε λοιπόν, είπε λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου, δια να γίνει καλόν εις εμέ εξαιτία σου και να φυλαχθεί η ζωή μου δια σε». Και ότε εισήθε ο Άβραμ εις την Αίγυπτο, είδον η Αιγύπτη τη γυναίκα ότι το ωραία σφόδρα, και άρχοντες του Φαραώ είδον αυτήν και πίνεσαν αυτήν προς τον Φαραώ, και λήφθη η γυνή εις την οικία του Φαραώ. Τον δε Άβραμ μετεχειρίστηκαν καλώς δι' αυτήν, και είχε πρόβατα και βόας και όνους και δούλους και δούλας και όνους θηλυκάς και καμήλους. Και πέφερε ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκον αυτού πληγάς μεγάλας εξαιτίας της Σάρας της γυναικός του Άβραμ. Εκάλεσε δε ο Φαραώ τον Άβραμ και είπε: «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμε σε μέ, γιατί δεν με φανέρωσας ότι αυτή είναι η γυνή σου, γιατί είπας αδελφή μου είναι αυτή και έλαβαν αυτήν εις εμαυτόν δια γυναίκα, και τώρα ιδού η γυνή σου λάβε αυτήν και είπαγε». Και διόρισε ο Φαραώ ανθρώπους εις αυτόν και συμπροέπεψαν αυτόν και τη γυναίκα αυτού και πάντα όσα είχε. Εδώ είναι λοιπόν το λάθος του Αβραάμ. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού κάνανε λάθη, και προπαντός στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πολλές φορές να πέφτουν οι άνθρωποι του Θεού σε αμαρτήματα, σε πλάνες, σε παραδρομές. Και ενώ Αβραάμ τον κάλεσε ο Κύριος από την Ουρ των Χαλδαίων και βγήκε και υπήκουσε δια της πίστος, υπήκουσε, επήγε λοιπόν εκεί στην γη Χαναάν, προσέφερε στο Θεό θυσία, λέει στο 7 εδάφιο ότι εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και του είπε: «Εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γη ταύτην», και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον ως της εφάνεις αυτών. Μετά πήγε παραπέρα στη Βεθήλ, έστησε και εκεί πέρα τη στιγμή αυτού, οκοδόμησε θυσιαστήριο και έγινε πείνα. Αφού έγινε πείνα λοιπόν, αντί να μείνει εκεί στο θέλημα του Θεού, ξεκίνησε ο Αβραάμ, ο Άβραμ έτσι τον λέγαν τότε. Άβραμ σημαίνει πατήρ του ύψους. Πατήρ του ύψους σημαίνει ότι επικοινωνούσε πλέον με το Θεό. Μετά ονομάστηκε Αβραάμ, που σημαίνει πατήρ του πλάτους. Διότι ο άνθρωπος ξεκινάει πρώτα από την επικοινωνία του με το Θεό, στη σχέση του με το Θεό, και μετά τον πλατείνει ο Θεός και τον ευλογεί, αφού τακτοποιήσει τη σχέση του με το Θεό. Έγινε πείνα λοιπόν και τι έκαμε. Κατέβει ο Άβραμ στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί, διότι η πείνα ήτο βαρία σφόδρα. Βαρία η στήγη. Και κατέβηκε στην Αίγυπτο. Βεβαίως η Αίγυπτο συμβολίζει την χώρα της αμαρτίας, τον κόσμο της αμαρτίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αδικαιολόγητος ο Αβραάμ που κατέβηκε στην Αίγυπτο, αλλά συμβολίζει τη χώρα της αμαρτίας, και μπορούμε να πούμε εδώ μια διδασκαλία: όταν βρεις δυσκολία, μην πας στον κόσμο της αμαρτίας, μην αποστατείς, μην φεύγεις από το θέλημα του Θεού επειδή βρήκες μια δυσκολία. Μα θα μου πείτε, αφού πεινούσε, ο Θεός ήταν δυνατός να του προμηθεύσει, όπως προμήθευσε στον Ηλία με τον κόρακα, ψωμί και κρέας. Είναι δυνατός να λύσει ο Θεός το πρόβλημα. Δεν είναι όμως καλό να φεύγουμε εμείς, να αποστατούμε, να παραπλανόμεθα, να ξοδρομούμε επειδή βρήκαμε μια δυσκολία. Βρήκε δυσκολία, ξέφυγε, πάει στον κόσμο. Πάει, ας πούμε, σε μια ψευδοδιδασκαλία, πάει σε μια πλάνη. Γιατί, αδελφέ? Δεν επιτρέπεται. Θα μείνεις εκεί στη δυσκολία, θα μείνεις και θα ζητήσεις τον Κύριο να σου λύσει το πρόβλημα. Όταν λοιπόν μπήκε στην Αίγυπτο και πλησίαζε, λέει, να εισέλθει, είπε προς τη γυναίκα αυτού τη Σάρα: «Γνωρίζω ότι είσαι γυναίκα ωραία», κοπέλα ωραία ήταν η Σάρα, γυναίκα ωραία, «και ευηδής, και θα συμβεί», λέει, «ώστε μόλις σε δούνε οι Αιγύπτιοι και πεις ότι είσαι γυναίκα μου, θα με σκοτώσουν για να σε πάρω». Άκουσε τι θα κάνεις λοιπόν. Δεν θα λες ότι είσαι γυναίκα μου, θα λες ότι είσαι αδερφή μου. Ψέματα δηλαδή, Θα λέμε λοιπόν: «Τι την έχεις, αδερφή μου είναι». Επομένως, αφού είναι η αδερφή σου, μπορεί να την παντρέψεις, έτσι δεν είναι?
άμα είναι η γυναίκα σου δεν μπορούμε να την πάρουμε παρά να σε σκοτώσουμε. Έτσι φανταζόταν ο Αβραάμ. Αλλά όμως αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι ό,τι φανταζόμαστε και σωστό. Φοβόμαστε εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Μόνος του το δημιούργησε το πρόβλημα. Ότι θα με σκοτώσουν να πάρουν εσένα. Πες λοιπόν ψέματα, είπε λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου για να γίνει καλό είσαι με εξαιτία σου και να φυλαχθεί η ζωή μου δια σε. Και εγώ θα αποκτήσω καλό διότι θα πούνε αδελφοί του είναι, θα με τιμήσουν από πάνω, αλλά και δεν θα με σκοτώσουν. Όταν λοιπόν μπήκε ο Αβραάμ μέσα στην Αίγυπτο, είδανε τη γυναίκα αυτή, τη Σάρα, ήταν πολύ ωραία γυναίκα η Σάρα. Οι άρχοντες πήγανε στο Φαραώ, την επενέσανε, μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μπήκε στην Αίγυπτο. Την εφώναξε ο Φαραώ να την πάρει, σου λέει την πάρω εγώ γυναίκα, και την πήρε στο παλάτι. Και τον Αβραάμ τον επιταχειριστήκανε πολύ καλά, διότι λέει ήταν αδελφή του, και μάλιστα λέει τον Αβραάμ τον μεταχειρίστηκαν καλώς δι' αυτήν και είχε πρόβατα, βόας, όνους, δούλους, δούλας και όνους θηλυκά και καμήλους. Τον μεταχειριστήκανε πολύ ωραία και τον περποιηθήκανε τον Αβραάμ. Η περποίηση μέσα στον κόσμο, μέσα στην αποστασία δεν είναι καλή. Άμα βλέπεις ότι σε περποιούνται οι άνθρωποι και σου κάνουν μενά, να έρθετε σε εμάς, να έρθετε. Επήγε μια αδελφούλα μια φορά και μπήκε σε μια εκκλησία και λέει, να έρθετε, να μείνετε. Λέει, έχω λέει με τον άντρα μου, λέει, είμαι τυμαλωμένη και έχει φύγει εδώ και ένα μήνα. Μη στενοχωριέσαι, έχουμε εδώ να σε παντρέψουμε. Δηλαδή τα πάντα. Η Αίγυπτος προσφέρει τα πάντα. Οι άνθρωποι προσφέρουν τα πάντα. Αλλά εσύ θα έχεις στο μυαλό σου στο λόγο του Θεού. Θα έχεις στο νου σου στο Ευαγγέλιο, δεν θα έχεις στο νου σου τι σου λέει ο άλλος. Τώρα ο Αβραάμ σαν του να του καλάρεσε, είπε την αδερφή του, τον περποιηθήκανε, έστειλε ο Φαραώ και πήρε τη Σάρα στο παλάτι και ήταν έτοιμο να την πάρει για γυναίκα του, αλλά επενέβη ο Θεός όμως. Από τη στιγμή που την πήρε, επέφερε ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκον αυτού πληγάς μεγάλας εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Άβραμ. Μόλις μπήκε η Σάρα μέσα, αρχίσαν πληγές. Άλλος έκανε μετό, άλλος έβγαλε ξανθήματα, άλλος πληγές, πληγές, πληγές. Και οι άνθρωποι τότε το λαβαίνανε υπόψη αυτό. Τι πάθαμε? Από τότε που μπήκε αυτή η γυναίκα εδώ, πάθαμε αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται? Οργή Θεού είναι. Κάτι συμβαίνει. Ο Θεός επεμβαίνει και μας διασώζει πολλές φορές. Ευτυχώς που επενέβη ο Θεός, γιατί μη θα είχαν τη γυναίκα του Αβραάμ. Θα την έπαιρνε δηλαδή ο Φαραώ, θα την έκανε η γυναίκα του και δεν θα είχε και άδικο, δηλαδή δεν θα ήταν ένοχος, θα ήταν αθώος. Εκάλεσε λοιπόν ο Φαραώ τον Αβραάμ και είπε, γιατί ρώτησε φαίνεται τη Σάρα, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί συμβαίνει αυτό, και έμαθε ότι είναι γυναίκα του και τον κάλεσε να τον ελέγξει. Τώρα ο άνθρωπος ο άπιστος ελέγχει τον άνθρωπο τον πιστό. Τι είναι τούτο το οποίο έκαμε σε μέ, γιατί δεν με φανέρωσες ότι αυτή είναι η γυναίκα σου? Γιατί δεν μου είπες ότι είναι γυναίκα σου? Γιατί είπας αδερφή μου είναι αυτή και έλαβαν αυτήν είσαι με αυτόν δια γυναίκα και τώρα ιδού η γυνή σου λάβε αυτήν και είπαγε. Πάρτε και φύγε. Είναι γυναίκα σου. Ο άπιστος διορθώνει, αλλά κατόπιν επεμβάσεως του Θεού, αδερφή αγαπητή. Πολλές φορές τα λάθη τα δικά μας τα διορθώνει ο Θεός. Επειδή εμείς δεν τα κάνουμε καλά, έρχεται ο Θεός και επεμβαίνει και τα διορθώνει. Και όπου εμείς κάνουμε λάθη, και όπου εμείς παραπλανόμεθα, και όπου εμείς κάνουμε ζημιά στο έργο του Θεού, αν είμαστε ειλικρινοί σαν τον Αβραάμ, άμα είμαστε πιστοί σαν τον Αβραάμ, ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Επεμβαίνει και κάνει κρίση. Έκανε κρίση εδώ πέρα. Δεν ήταν απλό πράγμα, αρρωστήσαν όλοι μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Κατάλαβε ο Φαραώ ότι είναι μια οργή του Θεού, ότι είναι μια κρίση του Θεού. Και εξέτασε και είδε ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι αδελφή του, αλλά είναι γυναίκα του. Και του είπε πάρτινε, του λέει, και φύγε, και μάλιστα διόρισε ανθρώπους σε αυτόν και προέπεψαν αυτόν και τη γυναίκα αυτού, πάρτου να του συνοδεύσετε να φύγουν από την Αίγυπτο μακριά, διότι πέσαμε σε παγίδα. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος του, και αυτός ο Φαραώ που κατάλαβε, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και μπορεί να το επανορθώσει ο άνθρωπος το λάθος του, την αμαρτία του, να προλάβει να τη διορθώσει.
να την προλάβει να την επανορθώσει πριν έρθει μεγαλύτερη κρίση από το Θεό. Διότι ο Θεός δεν δέχεται τον άνθρωπο του Θεού να είναι στην αμαρτία, στην πλάνη, στην αποστασία. Δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Και αν είναι ειλικρινής, δεν θα τον αφήσει. Θα επέμβει ή θα κάνει από τη μία πλευρά κρίση, ή θα κάνει από την άλλη πλευρά κρίση. Πάντως θα κάνει. Δεν μπορεί ο Θεός να αφήσει έτσι. Δεν μπορούσε να αφήσει δηλαδή τον Αβραάμ να έχει τη γυναίκα του στο παλάτι του Φαραώ και αυτός να ετοιμάζεται να την παντρευτεί. Δεν μπορούσε να τα αφήσει αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν με την πορεία του Αβραάμ. Λέει στο Ιώτα Γάμα, ανέβει δε ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού και πάντα όσα είχε, και ο Λότ με ταυτού, ο Λότ ήταν ανυψός του, προς Μεσεμβρία. Και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος φόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον. Και πήγε ο Δεύων από Μεσεμβρία έως Βεθήλ, έως του τόπου που ήταν εις κτίνη αυτού, το πρώτερο μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάμει εκεί καταρχάς, και επεκαλέστη εκεί ο Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Επέστρεψε από την Αίγυπτο, πήγε στον τόπο που ήταν μεταξύ Γε και Βεθήλ, πήγε στο θυσιαστήριο το οποίο είχε ετοιμάσει εκεί και είχε κάμει καταρχάς, και εκεί επικαλέστηκε ο Αβραάμ τον Θεό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δεν θα είπε σε ευχαριστώ πολλές φορές που έσωσε την Σάρα? Δεν είπε ευχαριστώ που ο Θεός τον συνόδευε και τον πρόσεξε μέσα στην Αίγυπτο που πήρε, που πήγε? Ασφαλώς αυτό έκανε, επικαλέστηκε εκεί ο Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Και εδώ γίνεται τώρα ένα επεισόδιο το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόας και στινάς, και δεν έχω όρια αυτούς η γη για να κατοικώσει ομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει ομού. Και συνέβη αίρις μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερετζέοι κατόκουν τότε εις την γη. Εις την γη αυτή κατοικούσαν οι Φερετζέοι και όπως λέει, οι Χαναναίοι και οι Φερετζέοι. Είχε ο Λότ λοιπόν τα δικά του πρόβατα, είχε και ο Αβραάμ τα δικά του πρόβατα. Ο Λότ ήταν ανυψός, αλλά ο Αβραάμ είχε λάβει την εντολή από το Θεό να εξέλθει εκ της γης του και εκ της συγγενείας του και εκ του οίκου του πατρός. Ο Λότ δεν είχε λάβει αυτή την εντολή. Ο Λότ απλώς συνακολούθησε τον Αβραάμ. Επίστεψε ότι ο Θεός εκάλεσε τον Αβραάμ και συνακολούθησε. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Έπρεπε λοιπόν να προσέξει ο Λότ τώρα στο σημείο αυτό, ότι ο Θεός έχει βάλει τον Αβραάμ, δεν έχει βάλει αυτόν να κάνει, να έχει πρωτοβουλία. Την οδηγία του Πνεύματος δεν την είχε ο Λότ, την είχε ο Αβραάμ. Την οδηγία του Θεού δεν την είχε ο Λότ, την είχε ο Αβραάμ. Και εδώ έρχεται μια δοκιμασία η οποία είναι φοβερή και για τους δύο. Ο Αβραάμ είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερος και είναι ο θείος. Ο Λότ είναι ο μικρότερος, είναι ο ανυψός. Συνέβηκε λοιπόν να γίνει έρηδα μεταξύ των ποιμένων, γιατί είχαν πολλά κτίνη, πολλά πίμνια, και συνέβη λέει έρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Και ήταν εκεί Χαναναίοι και Φερετζέοι και μαλώσανε. Μαλώνανε οι ποιμένες, κάθε μέρα μαλώνανε και δεν μπορούσαν να συγκάνουνε. Πολλές φορές μαλώνουμε για το τίποτα. Ολόκληρη γη ήταν μπροστά τους και μαλώνανε. Φαίνεται είχαν βρει κάποιο μέρος που είχε πολύ χορτάρι και θέλαν και οι δύο να πάνε εκεί. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται στο Θεό, αδελφοί αγαπητοί, δεν κοιτάει το φαινόμενο αλλά βλέπει την ουσία του πράγματος. Δεν πάει να κερδίσει τα πάντα. Όλοι μας θέλουμε το καλύτερο. Όλοι μας θέλουμε να πάρουμε αυτό που είναι πιο καλό. Αλλά ο Θεός δεν ευλογεί πάντοτε εκείνον ο οποίος πάει και κερδίζει και εκλέγει εκείνο που είναι το καλύτερο. Αλλά ο Θεός ευλογεί εκείνον ο οποίος είναι προσκολλημένος στο θέλημά του. Ο Αβραάμ είπε στο Λότ, ας μην είναι παρακαλώ έρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα εμείς, του λέει, αγαπητέ Λότ. Τι κάνει να μαλώνουμε? Δεν είναι πάσα η γη μπροστά σου? Διαχωρίστητη λοιπόν απ' εμού. Εάν εσύ υπάγεις εις τα αριστερά, εγώ θα υπάγω δεξιά. Εάν εσύ υπάγεις δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Ο Αβραάμ ο καημένος να τα διακανονίσει τα πράγματα.
καλύτερα είναι ο χωρισμός παρά ο τσακωμός. Αυτό το είναι δικό μου το ρητό, έτσι δεν είναι? Καλύτερα ο χωρισμός παρά ο τσακωμός. Άμα τσακώνεσαι με κάποιον, καλύτερα να χωρίσεις. Όχι τα αντρόγυνα, έτσι δεν είναι? Τα αντρόγυνα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χωρίσουν. Δύο άτομα πρέπει να τα βρίσκουν πάντοτε, πρέπει να τα συζητάνε πάντοτε, να παρακαλούν τον Θεό να τους έχει ενωμένους, ευλογημένους. Αλλά όταν είναι μερικοί αδερφοί οι οποίοι διαφωνούν και δεν τους ενδιαφέρει αυτό, δεν δέχονται τη διδασκαλία της Εκκλησίας, δεν δέχονται την Εκκλησία όλων των άλλων και φέρνουν φασαρίες κάθε μέρα στην Εκκλησία, καλύτερα να αποχωριζόμαστε. Δεν είναι να κάτσουμε να μαλώνουμε συνέχεια και χάρη της αγάπης να είμαστε ενωμένοι, ενώ δεν χωνευόμαστε να είμαστε ενωμένοι, ενώ δεν συμφωνούμε να είμαστε ενωμένοι. Πώς να είμαστε ενωμένοι? Ενωμένοι θα είμαστε όταν είμαστε μία καρδία και ένα πνεύμα. Μπορούσε ο Λότ να πει εκεί, αγαπητέ Θεία Αβραάμ, όχι, γιατί να χωριστούμε? Να φύγω εγώ, να πάω λίγο παραπέρα, να μην χωριστούμε, εδώ να μείνουμε ή να ενοποιήσουμε τα ποιμνιά μας. Ο Αβραάμ του είπε λοιπόν, παιδί μου, κοίταξε, λέει, πάσαν τη γη που είναι μπροστά σου και διάλεξε. Εάν εσύ πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Εάν εσύ πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Και αφήνει να διαλέξει ο Λότ, αδελφοί αγαπητοί. Αφήνει το Λότ να διαλέξει. Δεν λέει, εμένα έστειλε ο Θεός, εγώ είμαι, εγώ θα διαλέξω και έπειτα εσύ πήγαινε όπου θέλεις. Ούτε μάλωσε και να διεκδικήσει τα υπάρχοντά του και να πει, δική μου είναι η γη, εμένα με έφερε ο Θεός εδώ. Τίποτα. Δεν μιλάει, διότι εν τη ησυχία και πεποιθήση θελείς τη δύναμή σας. Αυτό το ξέρετε. Μη μιλάς πολύ, αδελφέ. Μη διεκδικείς πολλά, αδελφέ. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Εμπιστέψου στον Κύριο και πουθενά άλλου, γιατί δεν μπορώ να πω ότι ο Αβραάμ το κάνει αυτό διότι δεν τον ενδιαφέρει. Πώς δεν τον ενδιαφέρει? Αλλά εμπιστεύεται στον Θεό. Πάρε παιδί μου, λέει, όποια θέλεις. Θέλει να πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Θέλει να πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Και εδώ λέει, υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου ότι εποτίζεται όλοι, προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και Γόμορα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της Ισυγόρ. Και έκλεξε εις αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και μετεσκήνωσε ο Λότ προς Ανατολάς και διαχωρίστησαν ο Ις από του άλλου. Ο δε Άβραμ, ο μεν Άβραμ κατόκισε εν τη γη Χανάν, ο δε Λότ κατέκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνά αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Μόλις του είπε ο Αβραάμ ότι διάλεξε, ύψωσε τα μάτια του. Γι' αυτό λέω, πάντοτε το καλύτερο για τον εαυτό μας. Είμαστε εγωιστές, συμφεροντολόγοι πολλές φορές, ιδιωτελείς, θέλουμε τα δικά μας. Εγώ, το καλύτερο για μένα. Θέλουμε να διαλέξουμε το καλύτερο. Είχα πει μια φορά ότι όταν πρωτοπαντρεύτηκα, έφερνε η γυναίκα μου δύο καφέδες και πίναμε. Έφερνε δύο, ένα είχε καϊμάκι και φούσκες. Ο άλλος ήταν επίπεδος, μαύρος από πάνω. Εγώ διάλεγα λοιπόν εκείνο που είχε καϊμάκι. Μια, δυο, τρεις. Μετά λέω, γιατί διαλέγω τον καλύτερο? Γιατί αγαπάω τον εαυτό μου. Άρα γιατί δεν πρέπει να διαλέγω τον καλύτερο? Έπιασα δηλαδή τον εαυτό μου ότι διάλεγα τον καλύτερο. Δεν άφηνα τη γυναίκα μου να πει, να πάρε εσύ ή να της δώσω, πάρε εσύ το καλύτερο. Από εκεί και πέρα άλλαξα και της έδινα το καλύτερο. Βέβαια εκείνη δεν το δεχόταν, αλλά εγώ προσπαθούσα. Καλύτερα λοιπόν να προσπαθούμε ο ένας τον άλλο να δώσουμε το καλύτερο, παρά να προσπαθούμε να πάρουμε εμείς το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Είναι πιο καλό, ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Δηλαδή, αυτό είναι απλό το παράδειγμα που σας λέω και δεν έχει καμία μεγάλη αξία ο καφές, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μας συμβούν στη ζωή μας και να διεκδικήσουμε από τους άλλους αδελφούς μας, να διεκδικήσουμε εμείς θα το πάρουμε αυτό, δικό μου είναι αυτό, δική μου είναι η Εκκλησία, λέει κάποιος. Μα πού τη βρήκε στην Εκκλησία? Μα εγώ είχα πάει και κήρυτα. Δεν είναι δικά σου τίποτα, όλα είναι του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Λότ έδειξε όμως ότι δεν βαδίζει καλά ο Λότ. Ύψωσε τα μάτια του και σαν άνθρωπος είδε την περίχωρο του Ιορδάνου. Άμα είναι μια περιοχή γύρω από το ποτάμι, καταλαβαίνετε εκεί είναι δέντρα, βλάστηση,
πουλιά, τα πάντα είναι εκεί πέρα. Και όλα τα ζώα εκεί πάνε και ποτίζονται. Ύψωσε τα μάτια του, κοιτάει από εκεί δεν ήταν το ποτάμι, κοιτάει από εδώ ήταν το ποτάμι. Πολύ παχιά βλάση, πολλά δέντρα, ωραία. Ήταν λέει τόσο ωραία που ήταν λέει σαν τον παράδεισο του Θεού, σαν τη γη της Αιγύπτου εκεί που ήταν κοντά στον Νείλο. Έτσι ήτανε. Και ποτίζεται λέει όλη η γη αυτή προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και Γόμορα. Και ήταν από το μέρος των Σοδόμων και των Γομόρων. Και έκλεξε λέει εις αυτόν ο Λότ πάσα την περίοχο του Ιορδάνου. Αυτή την περιοχή θα πάρω εγώ θύε. Ποια παιδί μου, αυτή που είναι εδώ η περιοχή γύρω από το ποτάμι. Σαν καλά ξέρει να διαλέγει ο Λότ, ε. Αλλά δεν είπε όχι θύε, να μην πάρω εγώ όλο το ποτάμι, να πάρω μισό από το ποτάμι και να πάρεις εσύ το άλλο μισό. Δεν είπε έτσι. Διάλεξε όλο, είναι πλεονεξία. Είναι ιδιοτέλεια, είναι η συμφεροντολογία. Και έλεγε ο Απόστος Παύλος να κοιτάτε λέει το συμφέρον όχι το δικό σας αλλά και τα του άλλου. Το συμφέρει τον άλλον αυτό που κάνεις εσύ. Το συμφέρει τον άλλον αυτό που παίρνεις εσύ. Ή εσύ παίρνεις τα πάντα και αφήνεις τον άλλον το τίποτα. Εδώ δεν λαβαίνει υπόψη ότι ο Θεός είναι με τον Αβραάμ. Είναι με τον Αβραάμ ο Θεός, δεν είναι με τον Λότ. Πολλοί όμως κολλάνε κοντά στους ανθρώπους του Θεού. Είναι η ευλογία μεγάλη, είναι η χαρά μεγάλη, είναι οι επισκέψεις του Θεού μεγάλες και νομίζουν ότι για αυτούς είναι ο Θεός και έκαμε αυτό το έργο. Δεν είναι για σένα που το έκανε. Να υπολογίσω ότι είναι και οι άλλοι. Τους έχει μιλήσει ο Θεός, που είναι ο Θεός μαζί του. Έπρεπε να υπολογίσει και να πει Αβραάμ, θύε, σε σένα μίλησε ο Θεός. Εγώ αν είμαι εδώ δεν είμαι διότι ήρθα μόνος μου, είναι διότι με έφερες εσύ. Εσύ είπες ότι σου μίλησε ο Θεός και να εξέλθουμε εκ της ούρ των Χαλδαίων και να έρθουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο. Επομένως δεν θα διαλέξω εγώ, εσύ θα διαλέξεις. Όμως σε διάλεξε λέει ο Λότ εις αυτόν πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου. Και μετεσκήνωσε ο Λότ, πήρε όλα τα υπάρχοντά του, πήρε τα ζώα του, τους δούλους του, τα υπάρχοντά του και μετεσκήνωσε και πήγε και διαχωρίστηκε από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ λοιπόν πήγε στη γη Χαναάν, εκείνη του είχε υποσχεθεί ο Θεός όμως, ε. Δεν του είχε υποσχεθεί τα Σόδωμα και Γόμορα. Ο δε Λότ κατέκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνάς στα Σόδωμα και εκεί οι άνθρωποι του Σοδόμου ήσαν κακοί, αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Θεού. Ωραία τα υπάρχοντα, αλλά μέσα σε αμαρτωλούς ανθρώπους. Ωραίο σπίτι, αλλά γίνονται όργια μέσα εκεί σε αυτή την πολυκατοικία. Αλλά ωραίο, πολύ ωραίο, όχι σαν εκείνο που είναι παράγκα, που είναι ας πούμε χαμηλοτάβανο, που είναι τούτο, αλλά ωραίο, αλλά που είσαι όμως. Βρέθηκε ανάμεσα στους Σοδομίτες και Γομορίτες. Σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στην ομοφιλοφιλία, στην πορνεία, στην ακαθαρσία, στην ασέλεια, στην κακία. Εκεί πήγε και έμεινε. Ο Απόστολος Πέτρος λέει: ο δίκαιος Λότ βασάνιζε τη δικαία αυτού ψυχή για τα άνομα αυτών έργα. Έτσι δεν γράφει. Και βασανιζότανε. Δεν μπορώ να βλέπω γυναίκα. Τι γίνεται απόξω, τι. Αφού βασανίζεσαι, αγαπητέ αδερφέ, γιατί δεν πάει να φύγεις. Γιατί δεν φεύγεις από εκεί? Δεν μπορώ να τα βλέπω. Αφού δεν μπορεί να τα βλέπεις, γιατί κάθεσαι? Πάει στην ακροθαλασσιά, ας πούμε. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι απαγορεύεται να κάνει ο χριστιανός μπάνιο. Μήπως το πάρει κανείς έτσι, όχι. Αλλά έχει νου ο Χριστού ο χριστιανός. Δεν μπορεί να πάει μέσα στον κόσμο εκεί που οι γυναίκες σήμερα βγάνουν τα πάντα και να κάθεται και να λέει στη γυναίκα του «Α, σκανδαλίζομαι, πειράζομαι». Τι θες και κάθεσε εκεί αφού πειράζεσαι? Πάρε δρόμο και φύγε. Πήγε λέει ένας χριστιανός μέσα σε ένα κινηματογράφο. Κοιτάξε και «Ω Θεέ μου, τι είναι αυτά που βλέπω, ω Θεέ μου». Και το διάβολος λέει «Εδώ είναι δικό μου μαγαζί, παιδί, τι φωνάζεις στο Θεό? Εδώ είναι δικό μου το μαγαζί. Άμα δεν σ' αρέσει να πήγε, φύγε». Αφού πάει μέσα στον κινηματογράφο και βλέπει τα γυμνάκια αυτά και φωνάζει «Θεέ μου, τι Θεέ μου». Ο άνθρωπος έχει ορισμένη πρωτοβουλία. Εδώ έχει ευθύνη όλο. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Πού πήγες? Μα είναι ωραίος ο τόπος. Και αν είναι, κοίτα τους ανθρώπους που στον δρόμο
πορνεύουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Αυτά δεν τα βλέπεις. Βασάνιζε, λέει, τη δικιά αυτού ψυχή. Και αν τη βασάνιζε, δεν απέφυγε την καταστροφή ο Λότ. Το ξέρετε. Ο Λότ δεν απέφυγε την καταστροφή. Ό,τι απόλαυσαν οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες, απόλαυσε και αυτός. Βέβαια, αυτός δεν κατακάει και ο ίδιος, όπως θα δούμε παρακάτω. Αλλά γλίτωσε ο ίδιος. Δεν βγαίνει με αυτό τίποτα. Αυτός γιατί πήγε τα υπάρχοντά του εκεί? Για να αυξήσουν. Γιατί πήγε τα πρόβατα, τα βόδια του, τις γαμήλες του, τους όνους του, όσα είχαν την εποχή εκείνη. Γιατί τα πήγε εκεί? Για να ευλογηθεί υλικός, έτσι δεν είναι? Να φάνε τα ζώα του, να αυξήσουν, να πολλαπλασιαστούν, να κάνει πολλά, να τα πουλήσει, να πιάσει λεφτά. Γι' αυτό το έκανε αυτό το πράγμα. Αλλά όμως πήγε ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέλλοντες να καταστραφούν. Ο Αβραάμ έμεινε πίσω, έξω από το ποτάμι, μακριά από το ποτάμι. Από το άλλο μέρος δεν είχε ποτάμι, επομένως δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλη βλάστηση. Και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διαχωρίστη ο Λότ από αυτού, έρχεται ο Θεός τώρα στον Αβραάμ. Ύψωσον τους οφθαλμούς σου και ειδέ από του τόπου που είσαι προς Άρτον και με Συμβρία και Ανατολή και Δύση. Σήκω στα μάτια σου και δες, του λέει Αβραάμ, γύρω γύρω προς Μεσημβρία, προς Ανατολή, προς Δύση, διότι πάσαν τη γη την οποία βλέπεις εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος, και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της γης, ώστε εάν της δύναται να εξαριθμίσει την άμμο της γης, τέλεια ρυθμιθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς διόδευσον τη γη, είστε το μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής, διότι σε θέλω δώσει αυτήν. Και σήκωσε τη σκηνή αυτού ο Άβραμ και αυτόν κατώτησε πλησίον των δριών Μαμβρή, είναι Χεβρών, και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο. Φεύγει από το Λότ, ίσως πικραμένος, ίσως απαγοητεμένος από τη συμπεριφορά του Λότ, από το ότι ο Λότ πήρε όλο το ποτάμι δικό του, όλη την περίχωρο του Ιορδάνου. Αλλά έρθει το Θεό να τον παρηγορήσει. Έρθει το Κύριο να παρηγορήσει το παιδί του Θεού. Αβραάμ, ύψωσε τα μάτια σου, κοίτα γύρω, προς Μεσημβρία, προς Ανατολάς, προς τη Δύση, κοίτα όλο αυτό τον τόπο που βλέπεις, θα στον δώσω εσένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα καταστήσω το σπέρμα σου όπως την άμμο της θαλάσσης. Πολλοί θα κατοικούν, θα βγουν φυλές από σένα, πολλές. Και πάνω σε αυτό την υπόσχεση προς τον Αβραάμ είναι και η υπόσχεση ότι από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη, του είπε παρακάτω. Και αυτό το που θα γίνει ως η άμμος της θαλάσσης είναι ότι από τον Ιησού Χριστό θα βγει και θα γίνει λαός μέγας, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, οι οποίοι θα γεμίσουν τον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι έχει το Θεός και παρηγορεί το παιδί του. Και το παιδί του Θεού έχει την παρηγορία στον Κύριο. Και αν σε αδικήσανε, ο Κύριος θα σε παρηγορήσει. Δεν θα σε παρηγορήσει με λόγια, γιατί εμείς οι άνθρωποι παρηγορούμε με λόγια. Και λέμε, εμείς στενοχωριέσαι κι άλλος ήταν εκεί και το ίδιο έπαθε. Και δηλαδή μπορούμε να θέλουμε να τον παρηγορήσουμε τον άλλον με το να του πούμε ότι και άλλος έχει πάθει και άλλοι έχουν πάθει την ίδια αρρώστια και εμείς στενοχωριέσαι. Τι με νοιάζει εμένα αν πάθανε οι άλλοι? Αυτό είναι παρηγοριά για μένα. Ενώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν έρχεται να σου πει μη στενοχωριέσαι, διότι και άλλοι έχουν πάθει αυτό και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πάσχουν από αυτή την αρρώστια, μη στενοχωριέσαι. Αλλά ο Κύριος έρχεται, εγώ ερθόν θέλω σε θεραπεύσει. Σου δίνει μια υπόσχεση ότι θα σε θεραπεύσω. Και εδώ αυτό λέει στον Αβραάμ, κοίτα τη γη αυτή, τα παιδιά σου θα καταλάβουν όλη αυτή τη γη, θα γίνουν σαν την άμμο της θαλάσσης, θα σε ευλογήσω. Πήγαινε σε όλα τα μέρη εδώ και όπου πατήσει εδώ το πόδι σου είναι δικά σου. Και πράγματι, αδελφοί μου αγαπητοί, ο Αβραάμ εσήκωσε τη στηνή του, έφυγε από κοντά από εκεί που καθότανε, επήγε λέει πλησίον των δριών Μαμβρή και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριο εις τον Κύριο. Το παιδί του Θεού, όπου πάει θυσιάζει, όπου πάει στήνει θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο της προσευχής, το θυσιαστήριο της ομολογίας, το θυσιαστήριο της δοξολογίας, στήνει θυσιαστήριο αμέσως.
θυσιάζει τα πάντα, τον εαυτόν του θυσίαζε όσα ευάρεστον Αγία ενώπιον του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει.